Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Πρωταθλητής ποδηλασίας, μοντέλο, παρουσιαστής. Θέλω να μου πεις σε τι φάση τη ζωή σου πετυχαίνω τώρα. Κατά καιρούς έχω κάνει. Κατά βάση ήταν η ποδηλασία πάντα. Έχω κάνει διάφορα. Τώρα είμαι full time πατέρας. Αυτό είναι που παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Πώς είναι ο ρόλος του πατέρα? Ο ρόλος του πατέρα είναι ένας απαιτητικός ρόλος. Αλλά είναι τόσο όμορφος ταυτόχρονα που καλό θα είναι όταν σου συμβαίνει να το ζεις στο έπακρο. Ξέρω ότι δεν έχεις κάνει γάμο ακόμα. Είναι στα μελλοντικά σου σχέδια κάποια στιγμή να. Έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε αναγνωρισμένα τα παιδιά, σύμφωνο συμβίωση και τέτοια. Το πάρτι δεν έχουμε κάνει. Θα περιμένω να το κάνω τώρα. Ελπίζω να δεχτεί να κάνουμε το πάρτι η γυναίκα μου και να μην πει τώρα το θυμήθηκες. Ήσουν στην τηλεόραση σε μια χρυσή εποχή των 90s μαζί με τη Ρούλα Κορομιλά. Τότε εμείς ζήσαμε μια ιδιωτική τηλεόραση που ήταν σε άνθηση. Επιδείξεις μόδας στο μόντελινγκ απίστευτες με εταιρείες ρούχων πολύ μεγάλη γκάμα. Υπήρχε κατανάλωση. Όλο αυτό τέλος πάντων σαφώς είχε και ένα προσοδοφόρο έδαφος για εμάς που δουλεύαμε τότε σαν μοντέλα ή οτιδήποτε. Τώρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Η συνεργασία σου τότε με τη Ρούλα Κορομιλά πώς ήταν? Η Ρούλα ήταν ένα φοβερό σχολείο, prime time. Σάββατο, εγώ κάποια στιγμή το μικρόφωνο κάποια στιγμή πήγαινε έτσι. Γιατί μας έλεγαν να παρουσιάζουμε κάποια παιχνίδια εκεί ενδιάμεσα, να βοηθάμε τη Ρούλα. Πώς ήμουν τότε, 22 χρόνια. Ήταν από το άγχος. Άγχος, live. Μην κάνεις λάθος, μην κάνεις σαρδάμ, πώς θα το πεις. Πάλι καλά πήγαμε αλόβητη, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και την ευχαριστούμε κιόλας, γιατί εγώ την ευχαριστώ προσωπικά, γιατί ήταν χειμώνα του και χειμώνα του όλη την ώρα. Οπότε αυτό έγινε μια μου έδωσε μια αναγνωρισιμότητα που μετά την εκταμίευσα κάπως. Θυμάμαι σε ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, όπου ήταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή το πρωτάθλημα Ελλάδος. Έτρεχαν τα προκριματικά. Το βράδυ έπρεπε να πάω σε μια επίδειξη μόδας στον Κάλαμο. Κοιμήθηκα εκεί και αναγκαστικά το πρωί για να έρθω να συνεχίσω το πρωτάθλημα Ελλάδος. Όπου το πρωτάθλημα κέρδισα και το πρωτάθλημα την Κυριακή, τέλος πάντων, τρεις μέρες μετά. Οπότε τη Δευτέρα είχε δημοσίευμα στην εφημερίδα που έλεγε Πρωταθλητής Ελλάδος ο Γιώργος Χειμωνέτος. Και έλεγε και στα κοσμικά, ας πούμε, σε επίδειξη μόδας έλεγε ο Γιώργος Χειμωνέτος. Και μου λένε, καλά, πώς το κατάφερες, και επίδειξη και πρωτάθλημα. Συμβαίνει, λέω, τι να κάνουμε τώρα, πάμε παρακάτω. Ξέρω ότι πέρασες μια δύσκολη περίοδο. Κόντεψες να χάσεις το σπίτι σου, το οποίο το έσωσες. Πήραν παράνομα το σπίτι γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό. Θα μπορούσαν να συνδιαλλαγούν μαζί μου και να βρούμε μια λύση που εγώ αυτό ζητούσα. Ξαπατήσαν εν μέσω πλησαφώς τον δικαστή ότι συμβαίνει αυτό και μένω σε ένα κομμωτήριο, αυτό είπανε. Βρέθηκα να γίνεται ο πληστηριασμός και να φεύγει το σπίτι. Και μετά να πηγαίνω να κατεβαίνω στη Ρόδο εγώ και να βλέπω να μένει άλλος μέσα. Τώρα είμαστε σε μια ένδικο αγώνα να γυρίσει στο σπίτι στη θέση του. Ετοιμάζει κάτι καινούριο τηλεοπτικά? Ναι, έχουμε ένα project δικό μου, μια ιδέα δικιά μου. Ουσιαστικά θα κάνουμε μια οικογενειακή ταξιδιωτική εκπομπή. Εγώ και η Εύα με τα δυο μας παιδιά, την Αρμονία και την Κωνσταντίνα, θα ταξιδεύουμε και ουσιαστικά θα βοηθάμε τον κόσμο με ποιο τρόπο θα κάνει διακοπές. Το ετοιμάζουμε τώρα, στο δεύτερο μισό της σεζόν θα το δείτε. Και ετοιμάζω και κάτι εκτός τηλεόρασης που έχει να κάνει με παιδιά, το ονομάζουμε Φουλάρουμε Ζωή. Είναι ένα event που θα γίνεται σε μεγάλους δήμους. Θα έχει να κάνει με την αστική βιώσιμη κινητικότητα, με ηλεκτρικά ποδήλατα, με ποδήλατο, γενικά κοντά μας το ποδήλατο, πώς μπορεί να κάνει μια οικογένεια ποδήλατο, πού μπορεί να κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι έτσι δημιουργικός, ετοιμάζει πράγματα, γιατί έλειπε πολύ καιρό. Θέλω να σας πω, θυμάμαι εκείνη την εποχή, έτσι, πριν από αρκετά χρόνια. Θυμάστε εσείς το Μάνο Πανταζή, το Φώτη Γιαννιώτη. Εννοείται, το θυμόμαστε, παιδί μου. Της εποχής. Πολύ ωραία. Δεν είχαν ούτε Instagram, όλοι, παιδιά, ούτε social. Το θυμάμαι έτσι σαν μικρή. Ούτε social, ούτε Instagram. Και ήταν. Λένε μόνο εμείς είμαστε μεγάλες. Δεν πειράζει, έχουμε να λέμε όμως τώρα τα θέματα αυτά. Από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα πηγαίναν δηλαδή σε καφετέρια ή κάναν κάποιες εμφανίσεις, γιατί τότε κάναν εμφανίσεις απλά. Πηγαίνανε σε ένα μαγαζί να εμφανιστούν να βγάλουν φωτογραφίες με τους σταμόνες. Και γινότανε χαμός. Εγώ να πω και το άλλο, εκτός πρώτα να ευχαριστήσουμε το Ian Pandel για τη φιλοξενία και μετά να πω ότι στο ενδεχόμενο να τον δούμε να κάνει δική του τηλεοπτική εκπομπή, εμένα θα μου άρεσε γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χρόνια να, έτσι, να βρεθεί και να τον δούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει σκεφτεί κάτι. Όχι, πάνω στο. Είπε το θέμα τη ιδιωτική εκπομπή, στα εξωτερικά. Ναι, ενώ ότι θα την έχει σκεφτεί και έτσι, θα είναι έτσι δομημένο σφαιρικά, το project σφαιρικά, που θα του ταιριάζει. Ξέρεις τι, εγώ. Όταν είδα τη συνέντευξη και είδα αυτό το project με την οικογένεια και τα παιδιά του, σκέφτηκα μπράβο βρε Γιώργο που θα δώσει σε εμά τόσε ιδέε για ταξίδια, πώ να πάμε, πού να πάμε. Που έχει ξενοδοχεία, φιλικά, έτσι, που να μπορούν να μείνουν παιδάκια, να έχουν δραστηριότητες. Πραγματικά τα ψάχνουμε πάρα πολύ αυτά. Πάντως, εγώ δεν το περίμενα κιόλας. Ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος που ενώ όντως έχεις δίκιο, έζησε ένδοξες εποχές στην ιδιωτική τηλεόραση και στην αρχή της.
και με Ρούλα Κορομιλά και τόσες συνεργασίες έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια και ξαφνικά δεν είναι ότι κάτι ακούστηκε λίγο το όνομά του. Ξαφνικά ακούμε ότι ξεκινάει η είχε περάσει και διάφορα τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχει κάποιες περιπέτειες έτσι και δικές του προσωπικές και με το θέμα του σπιτιού. Το πατρικό του παιδιά το πρώτο φορά το συγκεκριμένο. Πόνο σε καρδιά μου, δεν ήξερα, δεν γνώριζα ούτε όταν συναντηθήκαμε μου το είχε πει. Χαίρομαι πάρα πολύ που δικαιώθηκε πραγματικά. Και ωστόσο να πω ότι πέρσι που βρεθήκαμε μα είχε προειδεάσει λίγο. Εντάξει, επειδή μιλήσαμε λίγο έτσι φιλικά εκτό κάμερα και εγώ τα έρχομαι και τα βγάζω on camera. Πάρα πολύ ωραίο. Μου την πήρε παιδί μου ότι είχε τι σκέψει να κάνει κάτι τηλεοπτικό. Δηλαδή είχε ξεκινήσει ένα άνθρωπο που είναι παραγωγικό. Είχε ξανακάνει και δεν θυμάμαι. Παλαιότερα, όχι, όχι. Μόνο του όχι. Όχι, σε συμμετοχέ. Ένα παιδί να σου πει. Ήθελα να πω για να ολοκληρώσω ότι ένα άνθρωπο που είναι παραγωγικό μπορεί με κάποια κενά, αλλά πάντα ξαναβρίσκει το δρόμο να δημιουργήσει και να κάνει πράγματα. Μου κάνει εντύπωση που θα κάνει κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα τώρα, να πω την αλήθεια. Σαν πρόσωπο τηλεοπτικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν μου είχε λείψει γιατί δεν ήταν και κάπου, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να κάνει. Βασικά μπορεί να κάνει, αλλά δεν είναι αυτό που θα περίμενα από το χειμώνα. Είναι στον γκέλ που θα κάνει στον κόσμο, δηλαδή. Ναι. Καλά, εντάξει. Ξέρεις τι, ο καθένας από τη στιγμή που μπορεί να κάνει ένα project και να το πάρει ένα κανάλι να ενδιαφερθεί, θα φανεί, παιδιά, ο χρόνος θα δείξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αν δεν πάει, καλή επιτυχία. Ό,τι και να κάνεις, Γιώργο. Είναι και συνεργασία της Ροδίτης. Πολλά, πολλά φιλιά.